Λοιπόν, πάμε στον συνεργάτη της εκπομπής, οικονομικό αναλυτή Γιώργο Γεωργίου. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, Κάτια, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μετά από 10 ενημερώσεις αύξησης των επιτοκίων, είναι η φορά, η 11η που θα μας πεις ότι μειώνεται. 0,25% ας είναι όμως. Ναι, είμαι σε ευχάριστη θέση να πω ότι πλέον μειώνεται το επιτόκιο. Είναι η αρχή, βέβαια, αυτό το οποίο έχουμε λάβει και εμείς και οι αγορές και όλοι όσοι έχουμε διαβάσει γραμμή προς γραμμή τις δηλώσεις της κυρίας Λακάρτ είναι ότι είναι μία μείωση η οποία έγινε με μισή καρδιά, θα λέγαμε. Δεν είναι μία μείωση 0,25% που δίνει την αυτοπεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μειώσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει πάρα πολύ όσους ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Έρχεται 2 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, κάτι το οποίο δημιουργεί πολλούς συνειρμούς ότι πέραν από τα στοιχεία ενδεχομένως να ένιωσαν και την πολιτική ανάγκη και την πίεση. Υπήρχε και η πίεση βέβαια της μηδαμινής ανάπτυξης που έχει η Ευρωζώνη, με εξαίρεση την Κύπρο, τη Μάλτα και κανένα 2 άλλες χώρες, όλες οι υπόλοιπες χώρες καταγράφουν τραγικά νούμερα στην ανάπτυξη τους, ιδιαίτερα οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Ιταλία, αγγίζουν την ύφεση τα νούμερά τους, κάτι το οποίο υποχρέωσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδεχομένως να κινηθεί, όχι γρήγορα. Ήταν η τελευταία μέρα που θα μπορούσαν να είχαν κάνει μείωση. Από την αρχή της χρονιάς μας είχαν πει ότι θα έχουμε μία μείωση στο πρώτο εξάμηνο. Αυτό ήταν, το άφησα και μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι. Τώρα αυτό, όπως είδαμε και στις άλλες περιπτώσεις που αύξανε κλπ, θα έχει την ίδια ανταπόκριση τώρα. Έρχομαι στις δικές μας τις τράπεζες, στις κυπριακές. Έτσι, τι αυτό συνεπάγεται, το 0,25% μείωση στο επιτόκιο. Να το πάρουμε από την αρχή και να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν 3 ειδών επιτόκια. Ναι. Υπάρχουν τα επιτόκια τα οποία είναι συνδεδεμένα με το βασικό καταθετικό της κάθε τράπεζας, το οποίο αυτό δεν επηρεάζεται. Γιατί αυτό έχει να κάνει με το αν ανεβαίνουν ή αν κατεβαίνουν οι καταθέσεις, το επιτόκιο καταθέσεων σε κάθε τράπεζα. Και ενδεχομένως κάποιοι να έχουν λάβει αυτή τη στιγμή και ενημέρωση ότι ανέβηκε το επιτόκιο τους. Κάτι το οποίο βέβαια είναι σε πολύ μικρό βαθμό, γιατί τα καταθετικά επιτόκια δεν ανέβηκαν όπως ανέβηκαν τα δανειστικά επιτόκια. Το άλλο είναι το Euribor, το οποίο παίρνει έτσι το κλίμα της αγοράς και επηρεάζεται σαφώς από τη μείωση του 0,25, αλλά αυτό έχει ξεκινήσει να μειώνεται από το Γενάρη, όταν οι αγορές είχαν προεξοφλήσει αυτή τη μείωση. Και υπάρχει και το δανειστικό επιτόκιο, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο ακριβώς αυτή τη στιγμή έρχεται να μειωθεί κατά 0,25%. Να. Έχουμε πάντα δίναμε ένα παράδειγμα, Κάτια, για ένα δάνειο των 200.000, το οποίο είναι ένα δάνειο το οποίο αφορά τα στεγαστικά, έναν καλό στεγαστικό δάνειο. Έχουμε ετοιμάσει για μια σχετική κάρτα, μέσα από την οποία δείχνουμε ότι αυτή τη στιγμή είχαμε ένα επιτόκιο 6,5% για 1.492 ευρώ. Αυτή η δόση ήταν 5.880 ευρώ ή 490 ευρώ το μήνα σε σχέση με το 2022 όταν ξεκίνησε η άνοδος. Πλέον το επιτόκιο μειώνεται σε 6,25. Τα 1.462 ευρώ, μιλάμε για 30 ευρώ λιγότερα το μήνα, ωστόσο εξακολουθούμε να είμαστε 5.500 ευρώ περισσότερα η δόση μας το χρόνο ή 460 ευρώ το κάθε μήνα περισσότερα σε δόση σε σχέση με το τι δίναμε όταν τα επιτόκια ήταν αρνητικά στο 1,9. 460. Τώρα είναι λίγο μπερδεμένα γιατί ήταν 2 κάρτες, τώρα είναι το 200.000 ευρώ. Γιατί έχουμε και ένα άλλο, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω πώς καταλήξαμε σε αυτό. Φαίνεται η διαφορά στις αύξησεις αυτές και βάζουμε τώρα τον Ιούνιο όπως μας το έχεις βάλει. Η ουσία είναι οι ανακοινώσεις αυτούς που περιμένουν. Να περιμένουν να κρατάνε μικρό καλάθι δανειολήψες. Εντάξει.
έρχονται 30 ευρώ στην τσέπη τους. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι λεφτά με τα οποία θα κάνουν τη ζωάρα οι δανειολήπτες. Είναι λεφτά, είναι καλοδεχούμενα σίγουρα για κάθε τσέπη, ακόμη και 30 ευρώ. Δεν είναι λεφτά τα οποία θα έρθουν και θα σπρώξουν τον πληθωρισμό προς τα πάνω ή θα δημιουργήσουν την αίσθηση ότι τώρα μπορούμε να εξοδέψουμε αλόγιστα, του εναντίον. Βλέπουμε οι οικονομέτρες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κάτια να προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα έρθει στο 2% περίπου το 2026. Ναι. Που σημαίνει ότι κάπου εκεί θα δούμε και τα επιτόκια να επιστρέφουν από το 6,5% που είναι αυτή τη στιγμή. Υπολογίζουμε ότι θα πλησιάσουν στο 6,25% που είναι αυτή τη στιγμή, θα πλησιάσουν στο, ναι, 2%. Τώρα, Γιώργο μου, τώρα στέλνει ένας τηλεθεατής, ο κύριος Μάριος, και λέει κάτι, εχθές έλαβα επιστολή από τράπεζα, ότι το επιτόκιο αυξάνεται κατά 0,10. Είναι γιατί το δάνειο του συγκεκριμένου ακροατή είναι συνδεδεμένο με το καταθετικό, με το βασικό επιτόκιο της τράπεζας. Ο δανειολήπτης αυτός δεν πληρώνει αυτή τη στιγμή επιτόκιο της τάξης του 6,5% που πλήρωναν όσοι είχαν το δάνειό του συνδεδεμένο με αυτόν της, με το κειμενόμενο το οποίο είναι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήταν ένα δάνειο κειμενόμενο και αυτό, αλλά με βάση το επιτόκιο της τράπεζας, το οποίο ήταν πολύ πιο σταθερό. Ναι. Υπολογίζω ότι το επιτόκιο του Κάτια δεν ήταν πάνω από 3%. Ναι. Αλλά να πούμε και μια κουβέντα για τα νέα δάνεια, ναι, τα οποία επίσης επηρεάζονται. Είτε είναι σταθερό επιτόκιο για 3-5 χρόνια, είτε είναι δάνειο το οποίο είναι κειμενόμενο και αυτά μειώνονται. Αυτά τα οποία δεν πρόκειται να επηρεαστούν είναι αυτά τα οποία έχουν κλειδώσει για μια 20ετία ή μια δεκαετία. Και αυτά θα παραμείνουν σταθερά. Ναι. Το επιτόκιο τους κειμένεται γύρω στο 4%. Ναι, τώρα, στην κάρτα που δείξαμε, τώρα αντιλήφθηκα ότι είναι όλα μαζί και προσθέσαμε και την επίδραση της μείωσης του 0,25. Ήταν όλα τα στοιχεία που ήταν το πρωί, Γιώργο μου. Αυτό δείχνει, ναι, δείχνει αυτό ακριβώς το πώς θα γίνει, αν και εφόσον, από αυτό τον μήνα, ή δεν ξέρω από πότε θα ισχύσει. Ναι. Έτσι, και αυτό είναι για δάνειο στεγαστικό στη βάση του Euribor. Αυτό, ή όχι το σταθερό. Όχι, αυτό είναι στη βάση του, είναι κειμενόμενο δάνειο, στη βάση του δανεισμού που έχει γίνει με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα. Η Euribor. Ναι. Τώρα, αυτό έχει να κάνει με το δανειστικό, διότι το ένα, πάντα κάναμε αυτή τη συζήτηση που αυξανόταν το δανειστικό, δεν αυξανόταν το καταθετικό. Ναι. Τώρα επηρεάζει καθόλου αυτή η εξέλιξη με τη μείωση? Εντάξει, η κάθε τράπεζα έχει τη δική της πολιτική. Ναι. Έχουν ήδη πολύ δρόμο να διανύσουν οι τράπεζες μέχρι να κρατήσουν ευχαριστημένους τους πελάτες τους. Εγώ νομίζω ότι δεν θα μπουν στον πειρασμό αυτή τη στιγμή να μειώσουν τα καταθετικά τους επιτόκια. Αντίθετα, βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό τα είχαν αυξήσει και μάλιστα τα αύξησαν ενώ περίμεναν αυτή τη μείωση των επιτοκίων. Πράγμα που δείχνει ότι για δικούς τους λόγους αρκετές τράπεζες επιλέγουν να ευχαριστημένους τους καταθέτες. Λοιπόν, Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Την πληροφορούμε ότι έρχεται μια νέα αναβάθμιση από οίκο των Fitch. Σήμερα, αύριο, δεν ξέρω, θα τα δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στη...